Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε το πρωί από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία κλήθηκαν να κατασβήσουν πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Χλώρακα. Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δωμάτιο του διαμερίσματος, εντοπίστηκε το απανθρακωμένο πτώμα. Η σκηνή αποκλείστηκε για την διενέργεια εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Ένα πυροσβεστικό όχημα ήρθε στη σκηνή σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέσβησε τη φωτιά, η οποία όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο ενός διαμερίσματος. Εντός του υπνοδωματίου υπάρχει ένα αποτεφρωμένο πτώμα, η σκηνή έχει αποκλειστεί. Διεξάγονται εξετάσεις στην γύρω περιοχή αλλά και στη σκηνή. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά επικράτησε πανικός. Αναμένονται διάφορες υπηρεσίες όπως η ΠΕΓΕ, ιατροδικαστής για διενέργεια εξετάσεων των δικών του δικής τους αρμοδιότητας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εργάτες του Κοινοτικού Συμβουλίου της Χλώρακας, οι οποίοι εργάζονταν σε κοντινή απόσταση, δήλωσαν ότι άκουσαν δύο εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν καπνούς και φωτιά να βγαίνουν από το διαμέρισμα. Μέχρι να περάσω στην απέναντι μεριά του διαμερίσματος, ακόμα μια έκρηξη και φλόγες φωτιάς από τα παράθυρα. Πήραμε την πυροσβεστική, πήραμε την άμπουλα, εγκατέφθασαν εδώ στο σημείο, έσβησαν τη φωτιά. Ακούστηκε μία μεγάλη έκρηξη και αμέσως μία δεύτερη πιο ελαφριά ισχύς. Ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία, ασθενοφόρα. Αρτούν εδώ, δεν ήξεραμε τι ακριβώς αν υπήρχαν κόσμος. Όμως όταν ήρθαμε εδώ κοντά, ακούσαμε φωνές και κλάματα. Η σωρός ανήκει σε 46χρονο από τη Βουλγαρία, ο οποίος εργάζονταν σε κοντινή υπεραγορά.